Θα βρεθούμε εκεί, θα καταθέσουμε την άποψή μας και τη θέση μας, που είναι μία και συγκεκριμένη, ότι η περιοχή της Σιτίας ήρθε πλέον η ώρα που πρέπει και αυτή να προχωρήσει στην τουριστική ανάπτυξη. Η Σιτία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην εντατική, θα πω, οικονομικά. Ίσως είναι η πιο δύσκολη περιοχή της Κρήτης, το οποίο εάν την εποχή αυτή που υπάρχει ενδιαφέρον δεν γίνουν κάποιες κινήσεις, οι οποίες είναι καθοριστικές για το άμεσο μέλλον της Σιτίας. Διαφορετικά πιστεύω ότι από εδώ και πέρα θα πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά ότι ίσως από τη Σιτία θα πρέπει να το κομίσουμε για να μπορέσουμε να βρούμε άλλο τον μέλλον μας και την επιβίωσή μας. Ελπίζουμε και προσδοκούμε πλέον στην τουριστική ανάπτυξη και στις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην περιοχή της Σιτίας, με την προϋπόθεση βέβαια ότι σέβονται το περιβάλλον και όλα γίνονται κάτω από τους νόμους του οποίου προτάσσει το κράτος. Μιλάμε για μια καθαρά τουριστική επένδυση 1.900 κλινών περίπου με ένα γήπεδο γκολφ. Θεωρώ ότι για την περιοχή μας θα αναβαθμίσει την περιοχή μας. Να ξέρετε ότι αυτού του είδους οι επενδύσεις απευθύνονται σε πιο ανεβασμένους οικονομικά. Οι γκόλφερς είναι μια ειδική κατηγορία που όπου στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει γήπεδο γκόλφ στη Χερσόνησο, στην Πύλο και κάπου στη Βιωτία και στη Ρόδο. Εκεί όπου λειτουργούν γήπεδα γκόλφ η σεζόν περιορίζεται, μάλλον η νεκρή περίοδος περιορίζεται σε 1 με 2 μήνες. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η τουριστική περίοδος είναι διευρυμένη, δημιουργείται μια κίνηση στις γύρω περιοχές. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτού του είδους η επένδυση θα αναβαθμίσει την περιοχή μας. Πρέπει να ξέρουμε ότι κοντά σε αυτές τις επενδύσεις κινούνται και οι υπόλοιπες. Δηλαδή, για να σας δώσω να καταλάβετε, ένα ξενοδοχείο 2.000 κλινών ή 1.000 κλινών βοηθάει και τα μικρά, γιατί με τους tour operator που συνεργάζονται υπάρχουν κάποιες κενές θέσεις στα αεροπλάνα και αυτές πηγαίνουν στα ξενοδοχεία απ' έξω. Δηλαδή υπάρχει μια συνεργασία με τα απ' έξω, δεν είναι κλειστό το κύκλωμα όπως κάποιοι θέλουν να λένε. Και γενικά θεωρώ ότι αυτού του είδους οι επενδύσεις βοηθάνε την περιοχή. Πρέπει να πω ότι σε ένα τέτοιο ξενοδοχείο, σε μια τέτοια ξενοδοχειακή επιχείρηση των 1.000, των 1.500, των 2.000 κλινών, δημιουργούνται και θέσεις εργασίας. Δηλαδή ένα ξενοδοχείο από 1.000 μέχρι 1.500 ή 2.000 κλίνες ξεκινάει από 250 εργαζόμενους, που σημαίνει ότι 250 οικογένειες θα βρουν δουλειά στην περιοχή. Αυτό είναι πολύ βασικό. Σε μια περίοδος κρίσης και το ζούμε καθημερινά. Εγώ σαν πρόεδρος Ένωσης Ξενοδοχείων καθημερινά έχω πάρα πολλές αυτές από ανθρώπους που ψάχνουν να βρουν δουλειά. Μια τέτοια επένδυση λοιπόν θα καλύψει γύρω στα... έχω την εντύπωση ότι πρέπει να είναι πάνω από 1.000, γιατί είναι το γήπεδο του γκολφ που έχει πάρα πολλές θέσεις εργασίας. 1.200 θέσεις εργασίας. Έτσι, αυτό είναι πολύ βασικό για μια περιοχή σαν τη Σιτία, διότι αυτομάτως με την επένδυση αυτή και με τις άλλες δυο που είναι στα σκαριά να γίνουν, λύνουμε το πρόβλημα εδώ στην περιοχή μας της ανεργίας. Έτσι. Είμαστε μια περιοχή με 19-18.000 κατοίκους, όλη η ευρύτερη περιοχή εδώ του Δήμου Σιτίας, και καταλαβαίνετε ότι αυτού του είδους οι επενδύσεις, μόνο αυτές θα λύσουν το πρόβλημα της ανεργίας. Είναι βασικό λοιπόν.